Μαζί μου ο αντιπρόεδρος αγροτών, ο κύριος Στιβαχτάρης Παύλος. Δύο λόγια, κύριε Στιβαχτάρη, το λόγο, τη διαμαρτυρία σας σήμερα, την απάντηση που πήρατε μέχρι τώρα από τον Δήμαρχο και το επόμενο βήμα σας. Είμαστε εδώ γιατί μας κλείνεται ο δρόμος για να πάμε στα χωράφια μας για να δουλέψουμε. Από τι αντιπρόεδρε σας κλείνει τον δρόμο? Αυτό γίνεται με απόφαση του Δημάρχου. Έδωσε άδεια διέλευση σε μια εταιρεία που κατασκευάζει φωτοβολταϊκά κατά μήκος όλο του αναβασμού του αγροκτήματος Δρυμού να απογειοποιήσουν καλώδια 30 χιλιόμετρων. Κατά αυτό εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε, οι δρόμοι μας είναι ανοιχτοί, η πρόσβαση είναι κομμένη, παθαίνουμε ζημιές και έτσι αποφασίσαμε, αφού δεν μπορούμε να δουλέψουμε στο αγρόκτημά μας, να έρθουμε στο Δήμο για να διαμετρηθούμε. Έχουμε ενημερώσει τον Δήμαρχο να κάνει άρση της άδειας για 20 μέρες, ώστε να μας διευκολύνει, γιατί είναι περίοδος σποράς. Δυστυχώς όμως ο Δήμαρχος μας αγνώρισε. Τον έχουμε κάνει, τρεις συναντήσεις μέχρι τώρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κερδίσει. Η ώρα είναι 10:30, είστε σίγουρα μία ώρα και έξω από το Δημαρχείο. Ανοίγεται από ό,τι βλέπω στην περιοχή το δρόμο για τη διέλευση οχημάτων και του αστικού λεωφορείου. Θέλουμε να βοηθήσουμε να περάσουν τα αστικά, να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Δεν μας θέλει ο κόσμος σε τίποτα. Είμαστε εδώ για άλλο λόγο. Περιμένουμε τον Δήμαρχο. Μας είπε, ζητάμε να γίνει ανάκληση της άδειας τώρα. Τι απάντηση για 20 μέρες. Λάβατε από τον Δήμαρχο? Μέχρι στιγμής περιμένουμε. Δεν λάβαμε καμία απάντηση. Όλες οι απαντήσεις είναι αρνητικές. Δεν μπορεί να σταματήσει τα έργα της εταιρείας. Άρα αγνοεί μια μεγάλη ομάδα αγροτών σε ένα τεράστιο αγρόκτημα όπως είναι το αγρόκτημα Δρυμού. Εν αναμονή οπότε στις 12, όπως σας είπε, ακούσαμε και από την διαδικασία. Ναι, το ραντεβού μας είναι στις 12. Ωραία, σας ευχαριστώ, θα είμαστε σε αναμονή. Να είστε καλά, να είστε και εμείς.